Κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, είστε στον Sky. Είστε στο πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας και ελάτε να δούμε την επικαιρότητα. Ελάτε να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Αυτή την ώρα που εσείς και εμείς έχουμε αυτή την επικοινωνία, μέσω της τηλεόρασης του Sky, ο Υπουργός Εργασίας συζητάει με την Τρόικα τα πώς και τα γιατί των απολύσεων, καθώς η Τρόικα θέλει ελεύθερες απολύσεις. Η Αθήνα είπε τρία όχι στην Τρόικα και την ίδια ώρα η Τράπεζα Ελλάδος έστελνε έναν κεραυνό στην Τρόικα μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία των ελέγχων σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των τραπεζών. Φαίνεται ότι η Αθήνα πατάει πόδι στην Τρόικα, η οποία πίστευε, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, ότι θα μπορούσε μέσω Αθηνών να ελέγξει και όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ωστόσο, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είπε ότι είναι δική της αρμοδιότητα αυτό και όχι των Τροϊκανών. Μαθαίνω ότι πριν από λίγη ώρα η Τρόικα διέρευσε στο Bloomberg διάφορα στοιχεία ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήταν τόσο πιεστική στην Αθήνα. Τα διέρευσαν και αυτή τη φορά μέσω δημοσιογράφων. Θέμα που ενόχλησε την Αθήνα. Ας είναι, αυτά τα οποία χρειάζονται οι τράπεζες είναι περίπου 6 και κάτι, 6,38 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα το ΙΚΑ λέει ότι θα προχωρήσω σε κατασχέσεις για όσους οφείλουν. Ήδη ετοιμάζονται τα κατασχετήρια. Όσοι οφείλουν στο ΙΚΑ και στα ασφαλιστικά ταμεία κάτω από 5.000 ευρώ μπορούν να κάνουν ρύθμιση με 100 δόσεις. Όσοι οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ μπορούν μόνο με 48 δόσεις. Από 1 Απριλίου η ΔΕΗ ετοιμάζεται για αυξήσεις τιμολογίων, όπως ήδη έχει πει επανειλημμένα ο Νίκος ο Υποφάντης εδώ στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πολλά να πούμε, να σας παρουσιάσω τον κύριο Τσαβδαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσαβδαρίδη. Ο κύριος Αμανατίδης, πόντιος και αυτός, όπως και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αμανατίδη. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Αυτιά. Ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Πατίδης. Καλώς τον κύριο Πατίδη, να είστε καλά. Πώς είναι ο ευρωβουλευτής που χτυπήθηκε χθες, καλά? Είναι καλύτερα, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης είναι εδώ και παραμένει. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γκιόλμας. Είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Εργασία, καθώς έχουμε και ανεργία υψηλή, αλλά έχουμε και νέες θέσεις εργασίας, θα μας το πει. Καλώς ήρθατε, κύριε Γκιόλμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και πάμε Θεσσαλονίκη, διότι φαίνεται ότι ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι με ανθρώπους οι οποίοι πιέζονται σε ό,τι αφορά το θέμα των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και προσέξτε να δείτε, για κάθε 1 ευρώ κόστος ρεύματος είναι 2 ευρώ οι επιβαρύνσεις σε φόρους, σε ΦΠΑ, σε ΝΕΡΙΤ. ΝΕΡΙΤ λέγεται η νέα, η καινούργια ΕΡΤ, έτσι, ΝΕΡΙΤ, συν 1.200. Έλα Σταύρο, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, Γιώργο, καλό μεσημέρι, ειδικά όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια στο σπίτι για την οποία χρειάζεσαι και περισσότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε μαζί μας ανθρώπους τρίτεχνους οι οποίοι θα μας πούνε για τις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουν, πόσα πληρώνουν και τελικά πώς τα βγάζουν πέρα. Να δώσουμε το λόγο καταρχήν στον κύριο Λαζαρίδη. Καλό σας μεσημέρι. Τι γίνεται τώρα με την ΔΕΗ? Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος το οποίο σηκώνουν τα νοικοκυριά και δυσκολεύονται να τα απεξέλθουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά. Επίσης, ο κόσμος πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια πλέον της αντοχής του. Όταν βλέπουμε ότι το 35% του πληθυσμού είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, το 30% του πληθυσμού είναι ανενεργό από άποψη δουλειάς, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τα φέρει βόλτα. Έχουμε κάθε μέρα στην ΕΔΕΚ πολιτών, είμαστε πέρα από το τρίτεκνο, ναι, ναι. Έχουμε και την κίνηση πολιτών που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πάσχοντες συμπολίτες μας. Μας φέρνουν συνεχώς λογαριασμούς της ΔΕΗ που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι και έχουμε κάνει και επιτροπές και στέλνουμε ανθρώπους να τους συνοδεύσουν να κάνουν διακανονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ λέει, εγώ έχω αξία ρεύματος αλφα ποσό. Έρχεται το κράτος και βάζει. Και για την ΡΙΤ φέρνει το φόρο ακινήτων, βάζει ΦΠΑ, βάζει πρόσθετες επιβαρύνσεις, μοιραία ο λογαριασμός. Από το 1 ευρώ πάει στα 3, διότι πάνω στο 1 ευρώ έχουμε 2 ευρώ επιβαρύνσεις, δηλαδή αυτό είναι φοβερό, έτσι.
Έχει τα δίκια της δηλαδή ως προς την επιβάρηση που έχει από το κράτος. Ελάτε. Ακριβώς, κύριε Αυτιά, έχουμε μετρήσει. Είναι 14 φόροι και τέλη, ναι, πάνω σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ. Μετρημένη. Ακριβώς. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή υποτίθεται ότι τη ΔΕΗ, την ΕΡΤ, την κλείσανε, την κάνανε ό,τι την κάνανε για να μειωθούν οι επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, οι επιβαρύνσεις παρέμειναν οι ίδιες. Βλέπουμε πάλι στους λογαριασμούς, ΝΕΡΙΤ, απλώς άλλαξε το όνομα. Έχουμε εδώ τους λογαριασμούς. Έχετε να μας δώσετε στοιχεία από ένα λογαριασμό. Λογαριασμοί. Ναι. Είναι λογαριασμοί. Να δούμε εδώ το λογαριασμό. Αξία ρεύματος. Που μας φέραν συμπολίτες μας. Τώρα θα σας πω. Είναι πραγματικά για γέλια. Αξία ρεύματος. Δείτε αξία ρεύματος. Λέει. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Δεξιά είναι. Έναντι χρέωση 21 ευρώ. Προσέξτε, κύριε Αυτιά, ο λογαριασμός στο συνολικό ποσό πληρωμής είναι 147 ευρώ. Ναι. Και λέει εδώ, ο λογαριασμός, η αξία του ρεύματος είναι 21 ευρώ. 21. Δηλαδή, από τα 147 ευρώ συνολικού ποσού πληρωμής, η αξία του ρεύματος είναι μόνο 21 ευρώ. Μάλιστα. Πώς θα ανταπεξέλθει αυτός ο κόσμος? Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και... Καταλάβατε. Είναι πολύ σοβαρό. Βλέπετε φόρους, κύριε Αυτιά, χρεώσεις Δήμου και ΝΕΡΙΤ 34,5 ευρώ. Ορίστε, ρεύμα 21, νερή 34, έτσι. Πολύ ωραία. Δήμος. Είναι φοβερή η κατάσταση. Είναι άνθρωποι με λογαριασμούς. Δείτε πως οι άνθρωποι έρχονται. Εδώ, ναι, έρχονται Γιώργο, κλαίγοντας. Βεβαίως. Πάμε και στις κυρίες που γιορτάζουν αύριο. Έτσι, αύριο είναι η μέρα της γυναίκας. Γιατί για να είναι με λουλούδια στα χέρια είναι με λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πάμε. Καλό μεσημέρι. Έτσι. Να δούμε λιγάκι εδώ τι περιέχει αυτός ο λογαριασμός. Πείτε μας λίγο την άποψη. Καλό μεσημέρι. Να δούμε, διαβάστε μας λίγο εδώ πέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και εσάς. Είστε η κυρία. Σας έχω φέρει έναν πάρα πολύ γελίο. Είμαι η κυρία Λαναρά Αδριάννα. Έλα, Αδριάννα, καλό μεσημέρι. Είμαι και εσένα. Είμαι μέλος και στην ΕΔΕΚ, ναι, και στην Επιτροπή Πολιτών Θέρμης, ναι, η οποία Επιτροπή Πολιτών Θέρμης σε πρώτη φάση είχε κάνει 1.800, είχε κάνει εξώδικα σε πρώτη φάση για το χαράτσι, 1.800 εξώδικα. Σημαίνει 1.800 ορολόγια είχαν έρθει τότε και μέσω εμάς, δηλαδή την Επιτροπή και με βοήθεια της ΕΔΕΚ. Και άλλον. Για να πάμε στα οικογενειακά. Για να πάμε στην οικογένεια. Τι σας λένε οι φιλενάδες σας, τι σας λέει η παρέα σας για αυτά τα υπέρογα τέλη που μπαίνουν πάνω στο ρεύμα. Ελάτε. Δεν νομίζω ότι είναι πρέπει να βγάλουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση τις λέξεις που χρησιμοποιεί κάθε Έλληνας πολίτης ό,τι αφορά την ΔΕΗ. Αρχίστε όπως θέλετε. Όπως θέλετε. Εγώ σας έχω φέρει κάτι έτσι πολύ γελίο, ναι, ναι, για να σας ενημερώσω. Ο πατέρας μου άφησε ένα παραθαλάσσιο, ναι, 28 τετραγωνικά. Μάλιστα. Τόσο ακριβό. Ναι. Τόσο ακριβώς. Και? Το οποίο δεν έχει κατανάλωση ΔΕΗ, ναι, καθόλου, μηδενική. Και? Ξέρετε πόσο είναι ο λογαριασμός? Πόσο? 42 ευρώ. Χωρίς 42. Κατανάλωση 0. Μάλιστα. Κατανάλωση... 3,83, το οποίο είναι... 3,83, το οποίο είναι η βάση. Δηλαδή θα με αναγκάσουν αυτά τα 28 τετραγωνικά που αγόρασε ο πατέρας μου, ναι, με βαριά δουλειά να τα πουλήσω. Και όχι μόνο αυτό, θα αναγκάσουν οικογένειες να κλέβουν από τον έναν και τον άλλον για να το ρεύμα, να επιζήσουν. Ξέρετε, ναι, είναι φοβερό. Είναι η φιλινάδα μου από τις μαμάς της το ρολόι. Πιάσανε ότι πήρε από τις μαμάς της το ρολόι, γριά γυναίκα 80 χρονών και? Στο ίδιο, ναι, οίκημα και κόψανε τη ΔΕΗ στη γιαγιά. Μάλιστα. Και είναι χωρίς ρεύμα τώρα. Κάτι τέτοια σημαίνει. Λοιπόν, εδώ κύριε Τσαβδαρίδη. Κάτι τέτοια σημαίνει. Μάλιστα. Για να πάμε στον κύριο Τσαβδαρίδη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η ΔΕΗ λέει, ρε παιδιά, γιατί με φορτώσατε με ΦΑΠ, με φόρο, με ΦΠΑ, με φορτώσατε με την ΕΡΙΤ, με φορτώσατε με πρόσθετες επιβαρύνσεις. Μία αξία ρεύματος είναι συν 2, σύνολο 3. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και οι πιο πολλοί παθαίνουν σύγκριο βλέποντας ότι ήρθε ένας φάκελος με τον λογαριασμό. Όλες οι οικογένειες, όλη την Ελλάδα. Ελάτε. Κύριε Αυτιά, καταρχάς να πούμε ότι όλα αυτά δεν είναι καινούργια.
Ισχύουν όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, ΦΠΑ υπήρχε και πριν από 5 χρόνια και πριν από 10 χρόνια. Δημοτικά τέλη και δημοτικός φόρος υπήρχε, γιατί είναι ανταποδοτικά τα δημοτικά τέλη και ο δημοτικός φόρος. Προσφέρει υπηρεσίες ο Δήμος και έτσι λαμβάνει τα χρήματα αυτά που δικαιούται. Προσφέρει υπηρεσίες, αποκομιδής των απορριμμάτων και ό,τι άλλο μπορεί να παρέχει ο Δήμος, πάρκες, πλατείες, συντήρηση και όλα αυτά. Άρα, δεν μιλάμε τώρα για κάποια πράγματα τα οποία είναι καινούρια, είναι νεόφερτα ή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν μια λογική. Όλα αυτά που ίσχυαν ισχύουν. Αν θέλετε, και το χαράτσι που υπάρχει αυτό αποδεσμεύεται πλέον από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα είναι τελείως ξεχωριστό. Μπορεί αυτό το χαράτσι να βεβαιωθεί στην εφορία και να μην αποτελεί λόγο διακοπής ρεύματος για την ανεξάρτητη ίσπραξη του χαρατσιού. Εσείς λέτε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι αυτά τα χαράτσια. Αυτό λέτε. Είναι βέβαιο. Θα φύγει το χαράτσι των ακινήτων. Έτσι ακριβώς. Ο νέος φόρος ακινήτων είναι ξεκάθαρο ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Σήμερα αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν το χαράτσι μπορούν να το βεβαιώσουν στην εφορία, άρα να μην υπάρχει κίνδυνος να τους κοπεί το ρεύμα. Και όλες αυτές, και ο ΦΠΑ και τα δημοτικά τέλη και η ΝΕΡΙΤ ήταν πράγματα τα οποία υπήρχαν. Λοιπόν, για να το δούμε. Επόμενες υπηρεσίες για τις οποίες θα πρέπει ο κόσμος να πληρώσει. Σαν πολλά μπήκαν επάνω, κύριε Μανατίδη, έτσι δεν είναι? Σαν πολλά μπήκαν. Κύριε Αυτιά, ουσιαστικά οι λογαριασμοί της ΔΕΗ χρησιμοποιήθηκαν για να χαρατσώσουν και με εκβιασμό, γιατί δεν έφυγε έτσι το χαράτσι από τη ΔΕΗ, και χαίρομαι που τους, και ο κύριος Σαββιδαρίδης το λέει χαράτσι, δεν έφυγε έτσι, έφυγε με αγώνες και των Ελλήνων, έτσι ώστε να σταματήσουν αυτό το πράγμα. Τι είδανε λοιπόν? Έφυγε ελεύθερα εκείνο όμως που υπήρχε, που δεν υπήρχε παλιότερα, ήταν αυτή η ανηλαϊής επίθεση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με αφορμή την κρίση απέναντι στα εισοδήματα. Παλιότερα υπήρχε δυνατότητα να πληρωθούν. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει. Και δεν βάζουμε μέσα τις αυξήσεις. Ένα λεπτό, 32%. Όπως μου λέει ο κύριος Πατίδης πριν από λίγη ώρα. Η πώληση της ΔΕΗ, κύριε Αυτιά, και το κομμάτι αυτό θα φέρει νέες αυξήσεις επάνω στην τιμή. Βάζουμε μία τελεία εδώ. Ήδη υπάρχει μείωση, κύριε Αμανατίδη. Βάζουμε μία τελεία. Στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μία μείωση 10%. Οι οποίες γίνανε για μείωση και αφορολόγητο και μείωση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεά ρεύμα στις οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν. Θέλω το εξής. Όσοι είστε στο σπίτι αυτή την ώρα, ρίξτε μια ματιά στο λογαριασμό να δείτε αξία ρεύματος 100 ευρώ, σύνολο λογαριασμού 350. Κύριε Πατίδη, όλο αυτό έχει μια φοβερή επιβάρυνση. Καταρχήν να σας πω και συγχαρητήρια για την υποψηφιότητά σας στο Δήμο Κερατσινή ως υποψήφιος δήμαρχος. Λοιπόν, αυτές είναι πολλές οι επιβαρύνσεις. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιόλμας από την εφημερίδα Εργασία, που έχει την καλή είδηση για νέες θέσεις εργασίας. Δόξα, όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας χαιρόμαστε. Αυτός ο κόσμος πώς θα τα βγάλει πέρας με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις? Είναι μια ανελαίτη φορολογία, ένα ανελαίτο κυνηγητό χαρατσιών, προκειμένου να πάρουν και την τελευταία δραχμή από την τσέπη του κόσμου και να χρηματοδοτήσουν αυτό που λέμε εμείς και όπως είπατε και εσείς πριν εύστοχα, το κεφάλαιο της τράπεζας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, νέα χρήματα, νέο μποναμά στις τράπεζες, όταν έχουν κέρδη, τη στιγμή που απειλούν με κατασχέσεις τα σπίτια του Κοσμάκη επειδή δεν έχει να πληρώσει το ΙΚΑ. Χωρίς να έχει τον δημόσιο έλεγχο. Και δεν είναι ένα στα δύο, επιτρέψτε μου. Ο κ. Πατίδης κατεβαίνει δήμαρχος και μιλάει για τα δημοτικά τέλη που μπαίνουν στις λογαριασμούς ΔΕΗ. Είναι ένα στα έξι. Είναι δυνατόν εσείς να είστε υποψήφιος δήμαρχος και να μιλάτε για τα δημοτικά τέλη που τα έχει απόλυτη ανάγκη ο κάθε δήμος για να μπορέσει να λειτουργήσει και να προσφέρει υπηρεσίες στον κόσμο? Κ. Πατίδη, είναι δυνατόν? Και συμμετέχουν και οι δήμαρχοι. Δεν το περίμενα αυτό. Και συμμετέχουν και οι δήμαρχοι στη φορολογία και στο χαράτσιμα του λαού. Θα συμμετέχετε κι εσείς αύριο ή θα κόψετε τα δημοτικά τέλη? Η δική μας είναι ότι πρέπει να μειωθούν 50% τουλάχιστον τα δημοτικά τέλη. Και αυτή την πρόταση καταθέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Κερατσίνη. Αλλά δεν έγινε δεκτό ούτε από την παράταξη δική σας, ούτε από τη δημοτική. Βάζουμε μία τελεία. Γιατί είναι ανεφάρμοστη η πρόταση που κάνετε. Βάλουμε μία τελεία. Πρέπει να πάω σε γρήγορο διάλειμμα. Πολύ γρήγορο διάλειμμα. 12 και 9 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Γιόλμας έχει να μας πει για 3.150 θέσεις εργασίας σε σχολεία και νοσοκομεία, 2.000 νέους εκπαιδευτικούς σε κοινωνικά φροντιστήρια και 1.150 στο σύστημα υγείας. Κύριε Γιόλμα, πότε αυτό? Αυτό θα αρχίσει περί τις 20 Μαρτίου. Θα προηγηθούν οι προσλήψεις των καθηγητών και αμέσως μετά, με βάση τα κενά που υπάρχουν από την διαθεσιμότητα, και υπάρχουν κενά, δεν πηγαίνουν όλοι οι γιατροί, δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το νέο σύστημα. Είναι 1.150 τα κενά, θα καλυφθούν με προσλήψεις ετήσιας σύμβασης. Μέχρι το Πάσχα αυτό? Μέχρι το Πάσχα αυτό, λοιπόν, και αμέσως μετά νοσηλευτικό προσωπικό. Να λοιπόν και η καλή είδηση, γιατί δεν είναι μόνο τα άσχημα, έρχονται και τα άλλα. Κάνατε και μήνυση, σας κατέθεσε μήνυση ο Μπουτάρης. Κάτι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, κύριε Πατίδη?
Επέβαλε πρόστιμο. Έβαλε πρόστιμο στο ΚΚΕ, αν είναι δυνατόν, για τις αφήσεις που προπαγάνδισαν το 39ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αυτές είναι οι δημοτικές αρχές που είπε πριν ο κ. Τσαβδαρίδης. Μισό λεπτό. Να χαρατσώνουν και να κυνηγούν τη διακίνηση των ιδεών, την πολιτική προπαγάνδα, την προπαγάνδα του Φεστιβάλ της ΚΝΕΟ και του Οδηγητή. Ένα λεπτό. Αυτή η κόντρα είναι αυτό. Μετά. Μπουτάρι, ναι. Αλλά και αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει και τον προσανατολισμό της και τη στάση της. Δηλαδή τη διακίνηση των ιδεών, το θεσμό του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, αυτό το θεσμό που χρόνια προσφέρει πολιτιστικό έργο διαπαιδαγώγησης ψυχαγωγίας στους νέους ανθρώπους, να επιβάλλεται πρόστιμο για την αφίσα που καλούσε τους νέους ανθρώπους να πάρουν μαζί. Δηλαδή έβαλε πρόστιμο στην νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, έτσι. Κόμμα, μα είναι δυνατόν τώρα για την ιδέες. Που καλούσε τους νέους να πάρουν μέρος στο Φεστιβάλ. Έβαλε πρόστιμο στις ιδέες δηλαδή. Ακριβώς. Σε άλλη νεολαία είχε βάλει πρόστιμο. Δεν το γνωρίζω. Και αυτή είναι η δήμαρχη, ναι. Ένα λεπτό, και τα ανταποδοτικά τέλη που λέει ο κ. Τσαβδαρίδης. Μα δεν λέει όμως ότι το ίδιο το κράτος έχει κόψει 9 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει προς τους Δήμους, που έχει πληρώσει ο λαός και δεν τα δίνει. Πόσο ήταν τα λεφτά που ζητάει, το πρόστιμο πόσο ήταν, Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μάλιστα. Θυμάμαι. Θα το πληρώσει το Κουγουέ το πρόστιμο. Δεν το γνωρίζω να θα το πληρώσει. Το θέμα είναι ότι εμείς καταγγέλνουμε και πρέπει να βγάλει ο κόσμος συμπεράσματα από αυτή την πολιτική. Είναι διακίνηση πολιτικών ιδεών και ιδεών. Και χτυπάει λοιπόν, την διακίνηση των πολιτικών ιδεών. Και ένα παράδειγμα. Εδώ συμφωνούμε όλοι. Κύριε Τσαβδαρίδη, κάντε το σχόλιο σας. Η κίνηση Μπουτάρη ήταν. Είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Σας τιμά. Εσάς, κύριε Μανατίδη. Είπα ότι είναι η αφίσα, η πολιτική είναι πολιτική διακίνηση ιδεών, τις οποίες βέβαια δεν πρέπει να γίνεται η κατάχρηση, αλλά είναι πολιτική διακίνηση ιδεών. Καθαρά Μάλιστα. και εξάστερα, σύν το ότι ποτέ δεν θα επιτρέψουμε κι εμείς οι Δήμοι να γίνουν το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, οι οποίοι θα ασκούν μόνο φορομπηχτική πολιτική απέναντι λοιπόν, στους πολίτες. Κύριε Αμανατίδη, πάμε σε γρήγορο. Εσείς έχετε Δήμους όμως και έχουν γίνει έτσι Δήμοι. Και εσείς, λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι άνοιξε πόλεμο με το Κουκουέ ο Μπουτάρης, με το πρόστιμο αυτό, και αντιλαμβάνεστε στον επόμενο γύρο, αν βρεθεί ο κύριος Μπουτάρης, τι θα εισπράξει από το Κουκουέ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ούτως ή άλλως. Είστε πάντα στο πρώτο μαγαζίνο της ημέρας, είστε στον Sky, καταγράφουμε την επικαιρότητα. Σε ένα λεπτό θα είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί όπου έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση των φοροτεχνικών. 20 Μαρτίου ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ακόμη δεν έχει μπει σε κανένα δίκτυο, δεν έχουν μπει σε κανένα δίκτυο του Υπουργείου οι βεβαιώσεις εισοδήματος. Υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση, αυτή η καθυστέρηση των φορολογικών δηλώσεων θα φέρει καθυστέρηση στα οικογενειακά επιδόματα και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη, Σταύρο, με τις υπόλοιπες κυρίες σε ό,τι αφορά αυτή την επιβάρυνση που εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έλα, Σταύρο, συνεχίζουμε. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Θεοδώρα, η οποία είναι από την Επιτροπή Αγώνα των Δυτικών Συνοικιών. Έχουν κάνει πολλές δράσεις πάνω στο ζήτημα της ΔΕΗ με νοικοκυριά που δεν μπορούν να καταβάλουν τους φόρους αλλά και το κόστος του ρεύματος. Καλό σας μεσημέρι. Τι εικόνα έχετε εσείς? Καλό μεσημέρι, Θεοδώρα μου. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Θέλουμε να πούμε ότι έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία ήταν σε άνθρωποι που βρίσκονταν στην απόλυτη φτώχεια, ναι. Με κομμένο ρεύμα. Θέλω να τονίσω τη δράση μας ιδιαίτερα... Πόσους μήνες χωρίς ρεύμα παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί, Θεοδώρα, πόσους μήνες? Από 9, ναι. 9, ένα χρόνο, 5, 3. Οι δράσεις μας... Και τι οικογένειες είναι, Θεοδώρα, να σταθούμε στο κοινωνικό. Ξέρω, η δράση σας είναι πολυσχηδής και σημαντική, ναι. Από μονογονεϊκές και κυρίως άνεργοι. Πώς διαβάζουνε, πώς ζεσταίνονται, πώς μαγειρεύουνε, πώς πλένονται οι άνθρωποι αυτοί? Το κερί για μας υπήρχε από αρκετά παλιότερα, για να φωτίζει τα σκοτάδια μας εκεί που δεν σωνόμαστε. Έχετε μείνει κι εσείς χωρίς ρεύμα, Θεοδώρα? Έχεις μείνει και εσύ χωρίς ρεύμα? Για ένα μικρό διάστημα, ναι. Οι δράσεις μας είναι με κινητοποιήσεις, ναι. Μετά από αποφάσεις συνελεύσεων στη γειτονιά,
έξω από τη ΔΕΗ, όπου θέλουμε να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι, γιατί και έχουμε αποτέλεσμα ακόμη και όταν ήμασταν λίγοι, φανταζόμαστε πως αν θα γίνουμε περισσότεροι, πολλές φορές επηρεάζουμε τις αποφάσεις. Θέλω να καταγγείλω λίγο, γιατί είμαι και εγώ προσωπικά, εγώ, όχι όλη η Επιτροπή, συμμετέχω στη δημοτική κίνηση των Αμπελοκήπων και κάνουμε δουλειά χρόνια στο Δήμο. Θέλω να καταγγείλω λίγο, γιατί έχουμε όντως καταγγελίες από καθηγητές αναπληρωτές που υποτίθεται ότι έχουν... Υποτίθεται, κύριε, δεν θυμάμαι τον κύριε Αυτιά, ότι έχουν προσληφθεί, αλλά υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη κοροϊδία και θα ήταν καλό να το βγάλετε αυτό. Βεβαίως. Και να το δούνε, το ένα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εμείς σαν κίνηση, επειδή ζητήσαμε πάρα πολλές φορές από το Δήμο να μην δοθούν τα στρατόπεδα, να μην δοθούν. Α, το πάτε τώρα στα δημοτικά. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Ναι. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καταγράφουμε ότι υπάρχουν οικογένειες αυτή την ώρα. Ένα λεπτό, Θεοδώρα. Να λύσουν προβλήματα. Θεοδώρα μου, αυτή την ώρα. Να λύσουν προβλήματα. Θεοδώρα, μια στιγμούλα, για να μην χάσουμε, είπαμε 10 θέματα διαφορετικά. Δεν έχουμε ψευδαίσθηση. Ένα λεπτό. Υπάρχουν οικογένειες χωρίς ρεύμα αυτή την ώρα, έτσι. Αυτό θέλω να πω, κύριε Αυτιά. Το 2014 λοιπόν, είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό. Κανέναν οικογενειό δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα. Όλες αυτές τις υποσχέσεις, ακόμη και με το θάνατο της Σάρα, η απάντησή τους ήταν απαράδεκτα κοινική και δεν υπάρχει και κανένας αυτή τη στιγμή από αυτούς που είμαστε σε αυτή τη θέση, άνεργοι και τα λοιπά. Κυρία Αυτιά, να ρωτήσω εγώ κάτι την κυρία. Πρέπει να πάω κέντρο Αθήνα. Θεοδόρα, σε ευχαριστώ θερμά. Όχι, δεν μπορείς, γιατί πρέπει να πάω κέντρο Αθήνας. Αφού ανοίξει η δημοτική κίνηση, για ποιο λόγο ο Δήμος στον οποίο ανήκει, που έχει υποχρέωση. Δεν σε κόβω, κοριτσάκι μου. Πρώτη φορά βγαίνει τηλεόραση και τα λες όλα και μου λες ότι σε κόβω. Είναι δυνατόν ποτέ να μου λες τέτοια πράγματα. Ξεκινήσαμε για ρεύμα και πήγαμε στα θέματα του Δήμου. Για όνομα του Θεού. Ίσα ίσα. Το ρεύμα είναι και θέρμανση, είναι και ο θάνατος στη Σάρα. Είναι το έγκλημα όλων αυτών. Αυτά λέμε. Αυτά λέμε. Αλλά να μείνουμε στο ρεύμα. Ανθρώπους. Μην λοιπόν, πάμε στα δημοτικά. Εμείς τότε απαντάμε. Ναι. Ακριβώς. Τότε απαντάμε σαν Επιτροπή Δράσης. Ναι. Ότι πρώτοι εμείς δεν ανεχόμαστε την ελεημοσύνη τους και τις υποσχέσεις τους. Έτσι. Και ότι θα αρχίσουμε έναν αγώνα σε κάθε γειτονιά που ήδη τον κάνουμε και κάνουμε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτός μόνο είχε αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ήταν σαφέστατη η απεικόνηση της κυρίας σε ό,τι αφορά το θέμα. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στους φοροτεχνικούς. Διότι συμβαίνει το εξής. Τώρα που πάμε κοντά στις δημοτικές εκλογές κλπ. Κλπ. Μαζί με το θέμα που ρωτάμε, μπαίνουν και τα δημοτικά παράλληλα και χάνουμε το επίκεντρο των θεμάτων. Πάμε φοροτεχνικούς. Γιώργος Τσελίκας, καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Είμαστε ακόμα στην πλατεία Συντάγματος. Μία ώρα είναι συγκέντρωση των φοροτεχνικών. Ναι. Ήδη έχουμε μαζευτεί από Αγρίνιο, από Εύβοια. Δίπλα μου ο κ. Παντελής. Θα δώσω και το λόγο και στους υπόλοιπους να ξεκινήσουμε έτσι, να μας πείτε γιατί κατεβήκατε σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα. Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Είναι μια δεύτερη κινητοποίηση η οποία γίνεται για όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη φορολέλα από την οποία παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα έπρεπε και δεν ξέρουμε αν θα το καταθέσουν το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο. Ναι, ναι. Το οποίο ουσιαστικά τι λέει, θα μειώσει πρόστιμα τα οποία δεν υπήρχαν. Βγήκαν ένα ωραίο πρωί, βάλανε κάποιες χιλιάδες ευρώ στη μικρομεσαία επιχείρηση και έρχονται σήμερα να λένε ότι αυτά θα τα μειώσουν και παζαρεύουν με την Τρόικα αν θα είναι 250 ή 500 ή 1000. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθηθούν για να ζήσουν, διότι την ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα δεν πρόκειται να τη φέρει καμιά πολυεθνική. Ερώτημα. Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να καταλάβει ότι... Σε ακούω, Γιώργο. Ολοκλήρωσε την... Ναι. Η σκέψη σου για να πάω στο διατάφτα. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να καταλάβει ότι οι φοροτεχνικοί δεν είναι αυτοί στους οποίους θα πρέπει σε καθημερινή βάση να τους πιέζει, να τους μεταφέρει τα πάντα, την ανικανότητά του, και ότι θα πρέπει να τους βρει σύμμαχους και αν θέλουν να βάλουν πρόστιμα, Γιώργο μου, να πάνε να τα βάλουν στους φοροφυγάδες και όχι στους συνεπείς φορολογούμενους, σε οποιονδήποτε κάνει ένα λάθος. Πάμε τώρα. Έχει οικονομική αδυναμία. Πάμε στο διατάφτα. Ότι ζουν σε άλλο κράτος. Πάμε στο διατάφτα. Έρχεται η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων 20 Μαρτίου, έτσι δεν είναι? Έχουν αναρτηθεί οι κρατήσεις εισοδήματος και οι βεβαιώσεις. Πρώτη Φλεβάρι.
Μάλιστα. Όχι, Γιώργο μου, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Το σύστημα δεν έχει ανοίξει. Ναι. Και θα τα πούμε και την Κυριακή το πρωί για τα νέα στοιχεία που ζητάει ο ΑΕ για να μπορέσει κάποιος να πάρει τη βεβαίωση. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Αυτή δεν είναι οργάνωση. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών ή πώς θέλει να λειτουργήσει. Εκτός και αν ο σκοπός του είναι το μόνο που να κάνει να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα και τίποτε άλλο. Ρωτώ το εξής. Εφόσον είμαστε σε μια εποχή που θέλει να εισπράξει χρήματα, να υποβληθούν γρήγορα οι δηλώσεις, να τακτοποιηθούν όλα αυτά, δεν έπρεπε το κράτος να πει στα ασφαλιστικά ταμεία πάρε, δώσε γρήγορα τις βεβαιώσεις εισοδήματος, ώστε γρήγορα να κυλήσει η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων που και φέτος ζητάει παπάδες. Δεν είναι η φορολογική δήλωση αυτή, αυτή είναι οι άγιες γραφές. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν οι ευρωεκλογές. Σας ξεφεύγει ένας παράγοντας. Οι ευρωεκλογές δεν είναι αυτό. Αλλά πετάει ένα μπαλάκι με μια ημερομηνία στους λογιστές. Μάλιστα. Και προσπαθεί από εκεί μέσα να βγάλει πρόστιμα. Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Διότι ο πρόεδρος των Πολυτέκνων είχε πει το εξής. Ο καλός μας φίλος, ο κύριος Θεοτοκάτος, ότι αν καθυστερήσουν οι φορολογικές δηλώσεις, θα καθυστερήσει η εκαθάρισή τους, άρα θα πάνε πίσω τα επιδόματα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στο Γενικό Συμβούλιο των Πολυτέκνων. Εκεί είναι η Χριστίνα Επιτάδου. Καλό μεσημέρι. Έλα, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Όπως είπες και εσύ, βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος μαζί με Πολύτεκνους, αλλά μαζί και με τον πρόεδρο της Ενότητας Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, τον κύριο Βασίλη Θεοτοκάτο, που έχει πνίξει όλα τα βάρη στους Πολύτεκνους. Βέβαια, ας δώσουμε το λόγο, κύριε Θεοτοκάτο. Καλό μεσημέρι. Έλα, πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές σας, κύριε Αυτιά. Βλέπω. Επειδή προηγουμένως ο κύριος Τσαμπλαρίδης είπε ότι αυτά ήταν από παλιά. Να του πω λοιπόν εγώ τα καινούργια. Τα καινούργια που θα ισχύσουν φέτος. Ναι. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, η εκτίμησή μου είναι ότι θα παρατείνουν την έναρξη της υποβολής τους, όχι μόνο για να μην δώσουν τα επιδόματα και να τα καθυστερήσουν, αλλά και για να μην πάρουν είδηση οι πολίτεκνοι τι θα υποστούν φέτος. Ακούστε λοιπόν, κύριε Τσαμπλαρίδη, τι δεν υπήρχε το 2013 και τι θα υπάρξει το 2014. Ο πολίτεκνος που είχε 4 προστατευόμενα παιδιά, το 2013 με 15.000 εισόδημα δεν πλήρωσε φόρο. Φέτος λοιπόν θα πληρώσει 900 ευρώ φόρο. Πάμε παρακάτω. Αυτός που είχε 5 προστατευόμενα παιδιά, ναι, με 18.000 εισόδημα, πέρυσι δεν πλήρωσε τίποτα. Φέτος θα πληρώσει 1.500 ευρώ. Πάμε παρακάτω, κύριε Αυτιά. Αυτός που είχε 7 παιδιά με 21.000 ευρώ εισόδημα, πέρυσι δεν πλήρωσε τίποτα. Και φέτος? Φέτος θα πληρώσει 2.520. Πάμε παρακάτω. Αυτός που είχε 8 παιδιά με 27.000 δεν πλήρωσε τίποτα. Φέτος θα πληρώσει 4.640. Δηλαδή, όχι μόνο τη ΔΕΗ ολοκλήρου του χρόνου, αλλά 2 ετών τη ΔΕΗ θα πληρώσει. Ένα λεπτό. Ποιος έχει πιο πολλά παιδιά πληρώνει περισσότερο φορό. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακούστε λοιπόν. Αυτός με 9 παιδιά, ναι, πέρυσι με 30.000 δεν πλήρωσε τίποτα. Και φέτος? Φέτος θα πληρώσει 5.800. Κύριε Παντελή. Αυτός δε που είχε την ατυχία, ναι, να έχει 10 παιδιά με 33.000 δεν πλήρωσε τίποτα. Ναι. Φέτος θα πληρώσει 7.240. Κύριε Παντελή. Ακούστε. Γιώργο. Που είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που δίνει ο πρόεδρος. Με 36.000 δεν πλήρωσε τίποτα. Όπως θα λέει. Και γι' αυτό και σήμερα 8, έχουμε πει ότι ο αγώνας δεν είναι των λογιστών, μόνο των λογιστών, είναι των μισθωτών, είναι των συνταξιούχων, είναι των πολίτεκνων, είναι των μικρομεξαίων επιχειρήσεων για να μην βάλουν λουκέτο. Δεν είναι ένας αγώνας που κάνουμε γιατί οι λογιστές θέλουν να δουλέψουν λιγότερο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται για να μπορέσει να επιβιώσει σήμερα ο κοινός Έλληνας φορολογούμενος. Κύριε... Από όλη αυτή την κατάσταση στην οποία δεν έχει φέρει λοιπόν, το για να ρωτήσω γρήγορα, να περάσουμε γρήγορα από τους πολιτικούς. Κύριε Τσαβραδίδη, αποδεικνύεται εδώ ότι όποιος έχει πιο πολλά παιδιά πληρώνει περισσότερο φόρο. Τα παιδιά είναι αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο καταθέτεις πινακίδες. Το παιδί τι θα καταθέσεις. Τα παπούτσια του στην εφορία. Εγώ ακούμε επιφύλαξη αυτά που λέει. Όχι με επιφύλαξη. Μια στιγμή. Δεν έχουν το ξέρω. Στοιχεία. Συγγνώμη λίγο. Εντάξει, ναι, προφανώς έχουν στοιχεία, τα ακούμε επιφύλαξη. Μα πράγματι... τα πληρώνουν οι άνθρωποι. Ακούστε λίγο. Αν πράγματι είναι έτσι όπως έχει υπολογίσει ο κύριος πρόεδρος των Πολυτέκνων, ναι, πράγματι είναι μια φορολογική πολιτική η οποία δεν είναι σωστή κατεύθυνση, γιατί ούτως ή άλλως ο κόσμος της Ελλάδας γερνάει και νομίζω ότι. Μέλημα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι να υποστηριχτεί αυτός ο κόσμος που αποφασίζει να φέρει στον κόσμο παιδιά, να τα συντηρήσει και να τα ζήσει, ναι, και να τα μεγαλώσει αξιοπρεπώς. Και νομίζω ότι αυτή η λογική, έτσι όπως την ανέφερε ο κύριος πρόεδρος, δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Οικονομικών
και να δώσει λύση, αν θέλετε, αν είναι πράγματι έτσι όπως τα αναφέρει ο κύριος Πρόεδρος. Εξάλλου, κύριε Αυτιά, η λογική της κυβέρνησης δεν είναι να μπαίνει στη διαδικασία να φορολογεί αδικαιολόγητα τον κόσμο προκειμένου να εξαθλιώσει ακόμη περισσότερο τον κόσμο που ήδη έχει προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο ανακοινώθηκε και υπάρχει προσάυξη στις συντάξεις των αναπήρων συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% από 800 έως 2.000 ευρώ. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε επίδομα ανεργίας 360 ευρώ. Δεν μπορώ να ζήσω τα παιδιά μου, ο πρόεδρος των Πολυτέχνων. Όχι, όχι. Δεν λέει αυτό ο πρόεδρος των Πολυτέχνων. Λέει ότι θα πληρώσει φέτος για πρώτη φορά σε σχέση με πέρσι ένα ποσό φόρου. Τι λέει ο Μανατίδης τώρα. Μην πάμε τώρα από τη μία άκρη στην άλλη. Επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν έχει αυτή την πολιτική. Εγώ πρώτος ανέφερα, κυρία Μανατίδη, για να γίνω κατανοητός. Κύριε πρόεδρε, ακούστε με. Εγώ συμφωνώ. Κύριε, μιλάει πρόεδρος. Έλα πρόεδρε. Πρόεδρε, εγώ συμφωνώ. Συγγνώμη, για να τελειώσω να ολοκληρώσω. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξαναδούμε. Είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν. Εγώ συμφωνώ. Το 2013 που είχε εισόδημα 39.000 ευρώ με 12 παιδιά δεν πληρώσε τίποτα και φέτος να του λες θα πληρώσει 9.680 και αυτό το λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είπα εγώ ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι ο τελευταίος. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε με. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν τρέχει τίποτα. Πράγματι αναγνώρισα ότι υπάρχει θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Και είπα ότι αν είναι έτσι τα πράγματα θα πρέπει το οικονομικό επιτελείο να το ξαναδεί στη λογική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. Αφήστε κύριε Πρόεδρε να μιλήσω. Εσείς ως βουλευτές τώρα που φέρνετε το νέο φορολογικό έχετε χρέος με μια τροπολογία να αξιώσετε να καταργηθεί αυτή η σφαγή. Πρώτος σας το είπα αυτό. Πρώτος σας το είπα αυτό γιατί γνωρίζω ότι είναι και προσωπική ευαισθησία του ίδιου του Πρωθυπουργού να στηριχθεί η πολιτική. Αφήστε, κύριε Μανατίδη. Αφήστε τα δικά σα. Ψηφίστηκαν όλα τα δικά σα. Κύριε Μανατίδη, όποτε αυτή η κυβέρνηση παίρνει μέτρα υπέρ του ελληνικού λαού, εσεί αντί να χαίρεστε, στεναχωριέστε. Σα ακούγεται μόνο η φωνή μου, αλλά δεν στεναχωριέστε αμέσω. Κύριε Μανατίδη, αυτά τα μέτρα ψηφίσαν το Δεκέμβριο για να καλυφθεί ένα κενό 4 δισεκατομμυρίων σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Τα ψηφίσατε κι εσεί. Είναι δυνατόν να συνεχίζει αυτό το παραμύθι ότι η εντολή Σαμαρά γίνεται εκείνο, η εντολή Σαμαρά γίνεται τ' άλλο. Παραμύθι είναι ότι το πλεόνασμα που υπάρχει διανέμεται υπέρ των φτωχών. Κύριε Τσαρδαρίδη, 30.000 έχει εισόδημα, 12 παιδιά. Κύριε Μανατίδη, δεν είχαμε διάθεση να μοιράσουμε τα χρήματα. Γίνεται. Δεν θα δίναμε επιπλέον ποσό στου συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρία πάνω από 80%. Δεν θα δίνουμε ποσό. Είναι λάθος κάνετε, στεναχωριέστε που θα οικονομικά στοιχεία της την ελληνική οικογένεια την σκοτώνεται το προϊόν της οικονομικής επιτυχίας το θεωρούμε ότι μπορούμε και την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κοινωνία το αέρα του 1821 και τους φάγαμε το 1821 τελείωσε λοιπόν 1821 καταλάβατε το αέρα και τους φάγαμε στο στούντιο δύο φίλοι μου Πόντι. Πόντι την καταγωγή, είναι αγαπημένοι φίλοι, είναι βουλευτές. Πάμε γρήγορα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά πριν πάμε στον φοροτεχνικό, θέλω να ακούσω την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος, που λέει ότι κύριοι υπάρχει και ένα όριο στους φόρους. Έλατε. Δύο πράγματα να πούμε. Την ώρα που μένουν νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, αυτή τη στιγμή συζητιέται 150 εκατομμύρια ευρώ μείωση στο ρεύμα για τους βιομήχανους. Αυτή τη στιγμή συζητιέται με την Τρόικα και είναι ένα μέτρο στο οποίο έχει συμφωνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ φτηνό ρεύμα για τους βιομήχανους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάρκεια. Γιατί η καπιταλιστική κρίση είναι γεγονός και όταν ο άλλος από 8 εκατομμύρια τόνους κάλυβα πουλάει 300.000 και απολύσεις θα κάνει και φθηνό ρεύμα θα πάρει και τα 150 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει και θα τσεπώσει οι βιομηχανίες θα τις φέρουν στη ΔΕΗ, μέσω της ΔΕΗ στο λαϊκό νοικοκυριό, θα τις πληρώσει ο κόσμος. Και αυτό δεν το λέει κανείς η φοροελάφρυνση. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι για όλα αυτά τα ζητήματα το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες στη Βουλή. Παραδείγματος χάρη την Τρίτη καταθέτει τροπολογία για να παγώσουν
να διαγραφούν τα χρέη από προσαυξήσεις που έχουν οι καταστηματάρχες, οι ΕΒΕ, επειδή αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές φορές στον ΟΑΕ. Πάω γρήγορα στο κέντρο της Αθήνας, στον κύριο Παντελή, στον φίλο μου τον Γιώργο τον Τσελίκα. Έχουμε κατασχέσεις από... Να δώσουμε, Γιώργο, τον λόγο. Ναι, μισό λεπτό. Γιώργο, να δώσουμε το λα... Ναι. Να ρωτήσεις κάτι. Μη μου πείτε τα συνδικαλιστικά σας, τα ξέρω. Αρχίζει η κατασχέση στο ΙΚΑ. Κάθε άλλο. Αρχίζει η κατασχέση στο ΙΚΑ. Δηλαδή. Ακριβώ. Πάνω από 5.000 ευρώ λέει 48 οι δόσεις, κάτω από 5.000 ευρώ 100 οι δόσεις, αλλά όποιος χρωστάει πάνω από 70.000, κατάσχεση σπιτιού. Τέλος. Είναι το τελεσίγραφο του ΙΚΑ αυτό. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς, Γιώργο, που είναι αυτό το οποίο ισχύει, είναι σε αντιστοιχεία και με τις λογικές της εφορίας και με τις λογικές τις οποίες ξεκινάει και το ΟΑΕ. Τώρα. Αλλά εγώ θα ήθελα μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο. Να την πεις μετά το διάλειμμα. Είναι πολύ πιο εύλογο οι πολιτικοί που είναι στο πάλον, στο πάνελ, να ακούνε τον κόσμο από το να μιλάνε συνέχεια. Σαφής. Λοιπόν, πάω σε ένα διάλειμμα, να οργανωθούμε περισσότερο. Ακούνε οι πολιτικοί, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και ειδήσεις γιατί ο κόσμος ψάχνει για μια θέση εργασίας και εγώ βλέπω σήμερα στην εργασία να έχει αρκετές θέσεις σε σχολεία, νοσοκομεία. Μακάρι, γιατί μια θέση στον ιδιωτικό τομέα, μια ολόκληρη οικογένεια, αγαπητές συνάδελφε, Παντελή, βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Γιόλμας εδώ, από την εφημερίδα Εργασία. Γρήγορο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε να δούμε όλη την ειδησιογραφία που αφορά την καθημερινότητα και μην ξεχνάτε ότι αύριο 6.30 όπως και την Κυριακή εδώ για το σύνολο των ειδήσεων. Παραμένει ο Γιώργος ο Τσελίκας, παραμένει στους πολύτεκνους η κυρία Μπιτάτου, εδώ είναι ο κύριος Γιόλμας, σε ένα λεπτό επιστρέφουμε. Καταγράφουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, σε λίγο σύνδεση και με τους φαρμακοποιούς, γιατί Τρίτη Τετάρτη κατεβαίνουν σε απεργιακή κινητοποίηση. Σε λίγο η κυρία Μπογδάνου. Πάμε κέντρο Αθήνας, Γιώργος Τσελίκας, φοροτεχνική από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, έλα. Από Αγρίνιο να μας μιλήσει ο κύριος Σταμπολίτης. Έτσι. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό στο Αγρίνιο. Ήθελα να πω ότι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε απελπιστεί σαν λογιστές, σαν κλάδος. Μάλιστα. Διότι όχι μόνο δεν μας φτάνει ο χρόνος, εμείς θέλαμε 48 ώρες 24 ώρες. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Κατάλαβα. Και το κυριότερο είναι ότι ενώ έχουμε τις ευθύνες μας και δεν λέμε όχι σε αυτές, το Υπουργείο Οικονομικών με τις διαταγές καθημερινά κοντεύει να μας τρελάνει. Είναι αυτά τρέλα. Είναι τα προβλήματά μας. Κοντεύουμε να διαλύσουμε τις οικογένειές μας. Είναι σημαντική παρατήρηση, μας έλεγε και ο κύριος Παντελής, ότι έχουμε 1.100 εγκυκλίους που ερμηνεύουν τους νόμους. Καλό μεσημέρι. Εσείς από πού είστε? Καλησπέρα. Από Κρήτη, ο κύριος Μπατάκης. Από Κρήτη. Ελάτε, κύριε Μπατάκη. Ναι. Λοιπόν, είμαι από εκπρόσωπος της διαδικτυακής ομάδας παρέμβασης λογιστών. Μπράβο. Της ομάδας που ανέλαβε την πρωτοβουλία για αυτή τη συγκέντρωση σήμερα. Πολύ ωραία. Ο σκοπός της συγκέντρωσης είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί ενωτικά και να δούμε τι θα γίνει. Δεν αντέχουμε να υπηρετούμε νόμους που εξαθλιώνουν τον κόσμο και να παρέχετε παράλληλα ασυλία στη φοροδιαφυγή. Η συγκέντρωση στο Σύνταγμα σήμερα είναι η αρχή μας και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Κύριε Πατάκη, έχουν βγει 1.100 εγκύκλοι για φορολογικούς νόμους και έχουμε πάνω από... Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Αυτιά. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα, δηλαδή κάθε τρεις μήνες έχουμε και νέα... Περιμένουμε ακόμα εγκυκλίους για νόμους που εφαρμόζονται από 1 Γενάρη. Σαφής. Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ θερμά και τον Παντελή Παντελή και όλους εσάς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιωργάκη. Καταγράφει το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή. Παναγιώτη τον Παντελή που ήταν μαζί μας και σήμερα και πάω γρήγορα φαρμακοποιούς και πολυτέκνους. Λοιπόν, κυρία Μπογδάνου, Τρίτη Τετάρτη κλειστά τα φαρμακεία, έτσι? Δευτέρα Τρίτη. Κυρία Μπογδάνου, ακριβώς, να είστε καλά. Κυρία Αυτιά. Γιατί κλειστά τα φαρμακεία? Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς τώρα έχετε βαρεθεί να κάνετε δημοσιογραφία.
Κουραστήκατε να ξυπνάτε πρωί, μαζέψατε κάποια χρήματα, μπορείτε να ανοίξετε φαρμακείο, κύριε Αυτιά. Μη μου πείτε. Να ανοίξετε ένα φαρμακείο και να πάρετε υπάλληλο φαρμακοποιό. Όποιος μπορεί, δηλαδή, ανοίγει φαρμακείο. Θα μπορεί να ανοίγει φαρμακείο. Ναι, όπως δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, οποιοδήποτε. Πάει το ιδιοκτησιακό, θέλουν και αυτό να μας το πάρουν. Θα πάρουν τα φάρμακα να τα πάνε στα σούπερ μάρκετ. Θα παίρνετε ένα κιλό ντομάτες και θα παίρνετε και ένα άλλο, και ένα φάρμακο μαζί για το βήχα. Όπως καταλαβαίνετε, επί τρία χρόνια τώρα μας εξοντώνουν. Τη μόνη ρευστότητα που είχαμε ήταν από αυτά τα φάρμακα, τα οποία δεν συνταγογραφούνται και, όπως έχω πει επανειλημμένως, δεν συνταγογραφούνται γιατί δεν τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Είστε σαφέστατοι. Και αυτά είναι αρκετά. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς αντιδρούμε δυναμικά, Δευτέρα και Τρίτη κλειστά, όλα τα φαρμακεία, όλες τις χώρες. Α, Δευτέρα, από Τρίτη, το μάλιστα. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Δευτέρα, Τρίτη. Πού θα βρει φάρμακα ο κόσμος? Πού θα βρει, κυρία Μπογδάνου, φάρμακα ο κόσμος? Θα βρει στα Δευτέρα, Τρίτη. Διαμερεύοντα και στα διανυκτερεύοντα. Θα έχουμε φαρμακεία ανοιχτά. Αλίμονο διαμερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Είστε πάντα ευαίσθητος ως κλάδος στον πολίτη. Και αυτό το ξέρουμε όσοι ζήσαμε στην περιφέρεια. Βεβαίως. Γιατί ο φαρμακοποιός, αγαπητέ πρόεδρε των Πολυτέχνων, ασκεί και ιατρική παράλληλα εκεί που δεν υπάρχει γιατρός. Κύριε Θεοτοκάτω, για να πάμε σε εσάς και τον αγώνα που δίνετε. Κύριε Θεοτοκάτω, έχετε το λόγο. Αναμφιβόλως, κύριε Αυτιά, το φαρμακείο εξυπηρετεί τους πολίτες και πολύ περισσότερο μια πολίτευτη οικογένεια. Διότι αν έχει και κάτι το παιδί, δεν βρίσκει κανένα γιατρό, είναι στο φαρμακείο, θα του δώσει και κάποια οδηγία ο φαρμακοποιός. Λοιπόν, τώρα με αυτά που πάνε να κάνουν, πού θα τον βρει? Πάμε και στην κυρία που είναι δίπλα σας. Να μας μιλήσει, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Πάμε. Έλα, παιδί. Δώσε το μικρόφωνο. Μητέρα, ναι. Πέντε παιδιών. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Όπως τα έχουμε ξαναπεί, η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Φορολογικές απαλλαγές δεν υπάρχουν. Μίλησε. Ναι, ναι. Μίλησε ο κύριος Τσαυδαρίδης για ευαισθησία του Πρωθυπουργού μας. Δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Πού, ποια ευαισθησία? Μεταγραφές, φορολογικές απαλλαγές, επιδόματα που έχουν κοπεί? Καμία, καμία. Άκουσα ότι στις βιομηχανίες κάνουν ελάφρυνση στο ρεύμα 36%. Σε εμάς ούτε στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν μας συμπεριλαμβάνουν. Θέλω με όλη μου την ψυχή να μ' ακούσει ο Πρωθυπουργός και να δώσει λύσεις στα καθημερινά μας θέματα, στη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Πάμε και στον άλλο κύριο. Έλα. Πάμε και στον άλλο κύριο που είναι δίπλα από τον Πρόεδρο. Έλα, Σβέλτα. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Παύλος. Καλό μεσημέρι. Κύριε Αυτιά, καλό μεσημέρι. Σας. Να είσαι καλά. Η κυβέρνηση επιδιώκει να απαξιώσει παντελώς την πολιτική οικογένεια. Και αυτό το λέω γιατί νομικές διατάξεις που ίσχυαν επί σειρά ετών, οι οποίες αποτελούσαν δημογραφικό κίνητρο και δεν είχε κανένα απολύτως κόστος, καταργούνται η μία μετά την άλλη. Το 1979 είχε ψηφιστεί μια διάταξη. Ναι, μην πούμε τώρα όλες τις διατάξεις. Είπε ο Πρόεδρος, να μην τα πούμε όλα τώρα. Τα παιδιά των Πολυτέχνων Οικογενειών. Αγαπητέ μου, Χαράλαμπε. Τα παιδιά των Πολυτέχνων Οικογενειών. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα έχουμε πει επανειλημμένα. Τα έχουμε πει επανειλημμένα με τον Πρόεδρο. Και για φορολογίες και για μεταγραφές και για χίλια δύο πράγματα. Αυτό που σας νοιάζει τώρα είναι το φορολογικό. Στο οποίο επιβαρύνεστε πάρα πολύ, όπως είπε και η κυρία, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα την ιστορία των Πολυτέχνων θα την πούμε μια άλλη φορά, γιατί ο χρόνος πιέζει πολύ. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι καλά. Γεγονός. Σε ευχαριστώ γεγονός. Θερμά. Υπάρχει λύση. Εσείς να είστε καλά. Πάμε γρήγορα στους πολιτικούς. Κύριε Τσαυδαρίδη, υπάρχει λύση να τελειώσουν αυτά τα βάσανα για τον κόσμο, γιατί πληρώνει, πληρώνει, πληρώνει και στο τέλος τρελαίνεται. Σου λέει δεν υπάρχει έλεος. Και ψάχνει μέσα από τις εφημερίδες για να βρει θέσεις εργασίας. Από εδώ. Για να βρει θέσεις εργασίας. Και ευτυχώς που υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας. Οι οποίες είπατε στην αρχή ότι υπάρχουν. Γίνεται μια προσπάθεια τεράστια η ανεργία να παταχθεί και το οικονομικό επίπεδο του Έλληνα να γίνει ακόμη καλύτερο. Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι αλλάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι θα αποτυπωθεί και στη τσέπη του Έλληνα. Η λογική του πρωτογενούς πλεονάσματος του θετικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δείχνει. Τώρα νευριάζει ο κόσμος όταν ακούει τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δείχνει ότι το πράγμα πάει καλύτερα χειροπιαστά, κύριε Αυτιά. Λέμε το εξής,
ότι μάλιστα, αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα αρχίζουμε να το μοιράζουμε και νομίζω ότι δύσκολη κατάσταση μέχρι τώρα, πολλές θυσίες ο ελληνικός λαός σε μαγειρές, πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως καταγράφει όλα τα θέματα και όσα ακούστηκαν σήμερα, εμείς οι βουλευτές. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα δοθούν λύσεις και στο θέμα του φαρμακείου και στο θέμα του πολιτικού. Μακάρι, Αμανατίδης. Για 17ο μήνα η χώρα μας κατέχει την πρωτιά στην ανεργία. Οι άνεργοι χρησιμοποιούνται έτσι ώστε με το επιχείρημα το νεοφιλελεύθερο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες κλείνουν η μία μετά τις άλλες, η μία μετά την άλλη, λόγω της συνεχιζόμενης εφαρμοζόμενης πολιτικής. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι η συνολική ανατροπή. Θα τσαρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επιχειρήσεις. Δύσκολα. Θα τσαρίξει και θα τσαρίξει με ποιον τρόπο. Ένα λεπτό. Να σας πω ένα απλό. Ένα λεπτό. Περίμενε. Θα τσανίξει τις επιχειρήσεις. Θα δώσει κίνητρα. Θα πει πάρε Παναγή Γκιόλμα δύο εργαζομένους και εγώ θα σου δώσω φορολαφρύνσεις. Θα το κάνει αυτό. Τι περιμένει. Ένα ναι, ένα όχι. Δεν θέλω να λύσει. Φυσικά. Μα συμφωνήσουμε. Πάμε στον κύριο Πατήδη. Να συμφωνήσουμε μεταξύ του. Να συμφωνήσουμε μεταξύ του στο ΣΥΡΙΖΑ. Για το τι πολιτική θα εφαρμόσουν. Πατήδη, τρία χρόνια περιμένω από τις τράπεζες να ανοίξουν οι ρευστότητες. Μα δεν μπορείτε, κύριε Μαγκαντήρη, να συμφωνήσετε μεταξύ σα για το τι πολιτική θα εφαρμόσουν. Το οποίο το αλλάζουν κάθε μήνα. Πατήδη, δεν μπορεί να βρείτε τα μεταξύ σα και μετά βλέπουμε. Είστε πόντι και οι δύο, είστε ωραίοι άνθρωποι. Και είναι κι άλλος πόντος, κύριε, ο κύριος Πατήδης εδώ. Λοιπόν, θέλω να είστε καλά, κύριε Πατήδη. Είπατε ότι αυτό το πρόστιμο που έβαλε ο Μπουτάρης ενόχλησε το ΚΚΕ, έτσι. Δεν πρέπει να ενοχλήσει μόνο το ΚΚΕ, αφορά όλο τον πολιτικό κόσμο. Είναι όλο τον πολιτικό κόσμο. Αφορά τη διακίνηση πολιτικών ενδιαφέροντων. Δηλαδή, είστε σαφείς. Να πω μόνο ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με κυρίαρχη την οικονομία της αγοράς, ο λαός θα υποφέρει είτε με κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είτε με κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει απολύσεις και φτηνός εργάτης. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι και ρεαλιστική και αναγκαία. Τελεία εδώ. Ο κύριος Πατήδης ξέρει καλά τους τηλεοπτικούς χρόνους. Ξέρει και τα κλισέ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καλή επιτυχία στο Κερατσίνη και την Ραβετσόνα ως υποψήφιος. Παναγή Γκιόλμα, σε ευχαριστώ για την καλή είδηση. Θα τα πω και αύριο για τις νέες θέσεις εργασίας. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. 6:30 αύριο εδώ. Ευχαριστώ και τους πολύτεχνους. Ευχαριστώ την κυρία Μπογδάνου, όλο τον κόσμο που ήταν εδώ. Είστε στον Sky. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική. Να είστε καλά.